Σχόλιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι Φιλίμωνος Καραμίτσος και Στέφανος Ντόβας. Στέφανος Ντόβας και Φιλίμωνος Καραμίτσος. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε και για τα σχόλια προκαταβολικά που θα πούμε. Επίσης, θα καλησπέρισω και την Έλενα Στάμου, τη συνάδελφο Έλενα Στάμου, που βρίσκεται στο Skype. Έλενα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Φιλίμωνα, να ξεκινήσουμε με σένα. Πώς ήταν το debate? Αν έκανες ένα πρώτο σχόλιο για το χθεσινοβραδινό debate, πέρα από το ότι okay, ήταν αυστηρό, δεν ήταν πολύ ελεύθερο. Πώς το είδες όμως? Είχε ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Ναι, τελικά απέκτησε ένα ενδιαφέρον και κατά την ώρα που το βλέπαμε, δηλαδή ο κόσμος άκουσε. Ξέρεις, πολλοί δεν έχουν ακούσει, δεν προλάβουν να ακούσουν τις συμπυκνωμένες τις θέσεις. Μπόρεσε και άκουσε τους πολιτικούς αρχηγούς σε συμπυκνωμένες θέσεις. Οπότε είχε ένα νόημα. Δημιουργήθηκαν και κάποια θέματα, τα οποία μετά είχαν και μια συνέχεια σήμερα. Γιατί μπόρεσαν δηλαδή τα κόμματα, κυρίως τα τρία πρώτα κόμματα, πάνω στο θέμα κυρίως των υποκλοπών, να δημιουργήσουν ένα πολιτικό θέμα. Άρα και συνέχισε σήμερα, είχαμε έκτακτη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω δηλαδή ότι δημιουργήθηκε ένα πολιτικό θέμα. Γιατί έχει τώρα σημασία αυτό? Ναι. Γιατί έχει περιεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι τόσο ανώδυνες όπως λέμε οι εκλογές, οι πληκτικές. Mm. Αντιθέτως, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Απλώς τι νομίζω ότι έχει αλλάξει στην εποχή μας? Έχουν αλλάξει τα μέσα με τα οποία ο κόσμος προσεγγίζει πλέον τον κεντρικό πολιτικό λόγο. Δηλαδή είναι πολλά. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση, έτσι, μόνο οι εφημερίδες. Τώρα έχουμε και τα social media και τις πλατφόρμες. Έχουμε τους εναλλακτικούς τρόπους. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πολύ συγκεντρωμένο. Με το στοίχημα του debate, όπως είπες, παρά τους αστερίσκους και την αυστηρότητα στο πλαίσιο, το οποίο το αποφάσισε η διακομματική, θα πρέπει να πούμε. Τα κόμματα αποφάσισαν ότι θα είναι αυτή τη μορφή. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκε ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο τι προσφέρει στο τέλος-τέλος? Αυξάνει το ενδιαφέρον για τις εκλογές, για το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου, και αυτό νομίζω καταγράφεται στα θετικά. Στέφανε, τι λες? Θέλω να πω ότι αν ήταν το debate των δημοσιογράφων, αν δηλαδή οργανώνονταν από τους δημοσιογράφους, ασφαλώς θα ήταν πολύ πιο καλύτερο από ό,τι ήταν. Ή αλλά... και από τους δημοσιογράφους, αν συνδιοργανώνονταν και από τους δημοσιογράφους μαζί. Αυτοί είναι που κάνουν τις ερωτήσεις και αυτοί θα έπρεπε να έχουν και την ευθύνη της οργάνωσης. Τώρα, ως προς την ουσία όμως, θα πρέπει να πούμε ότι έστω και έτσι όπως έγινε, έδωσε τη δυνατότητα. Γιατί αν σκεφτούμε ότι την ίδια ώρα είχε και ποδοσφαιρικό αγώνα... για Champions League, ναι. Για το Champions League, και ότι κατάφερε να κρατήσει τόσο πολύ μεγάλη τηλεθέαση, αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου, καθώς 10 μέρες περίπου μένουν μέχρι τις εκλογές, και αυτό είναι γεγονός ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για εκείνα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν, γιατί τα αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι αυτό που τους καίει και αυτό που προσδοκούν να ακούσουν από τους επικεφαλείς των κομμάτων για το τι μέλη γενέστε μετά τις εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, ποιος θα τους κυβερνήσει, πώς θα τους κυβερνήσει, τι είναι εκείνο που θα πρέπει να κάνει πρώτο και τι είναι δεύτερο. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν ξέρει τι θα ψηφίσει ακόμη, οπότε κάποιοι από εμάς... Βέβαια αποφασίσουμε γι' αυτό, έτσι. Οι πολιτικοί αρχηγοί απάντησαν σε προκαθορισμένες ερωτήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο χρόνου συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όπως πολύ σωστά είπε και ο Φίλιππας, βγήκε ο Φιλίμωνας, ναι. Ο Φιλίμωνας, συγγνώμη, βγήκε ένα νόημα. Βγήκαν συμπεράσματα. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα, τα οποία από τη μία πλευρά φάνηκε η διάθεση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων να έχουν μια επικοινωνία, να υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία, και από την άλλη το ότι υπήρξαν και κάποια σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δοθεί ο λόγος εκείνος και οι απαντήσεις εκείνες που χρειάζονται μέχρι την ημέρα των εκλογών. Θα εστιάσουμε. Στέφανε, Έλενα, τι λες? Κοίταξε, Βλάση, εγώ μάλλον είμαι κάπου ανάμεσα σε αυτά τα οποία ακούω και από τον Φιλίμωνα και από τον Στέφανο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι με όρους τηλεόρασης πάντα, ότι αυτό είναι μια διαδικασία που κράτησε πάρα πολλές ώρες. Σε κάποια πράγματα δεν μας έκανε σοφότερους, άκουγες μονολόγους, δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ο δημοσιογράφος για να ρωτήσει, δεν έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός να απευθυνθεί στον άλλον πολιτικό αρχηγό για να ρωτήσει και να αναπτυχθεί ένας διάλογος που θα μπορούσε ενδεχομένως
να δώσει πολλά περισσότερα στους αναποφάσεις τους ή σε αυτούς τους πολίτες που θέλουν, είναι προσανατολισμένοι σε κάποιους πολιτικούς χώρους και θα θέλανε ενδεχομένως να ακούσουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Είδα να μην μπορούν να παρέμβουν οι δημοσιογράφοι όταν, ας πούμε, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κάποιος θα πάει φυλακή. Δεν μπορούσε κανείς εκείνη την ώρα να ρωτήσει ποιος είναι αυτός που θα πάει φυλακή. Μετά ρώτησε ο Παπαδάκης. Ναι, δεν απάντησε ο Ανδρουλάκης. Ναι. Λοιπόν, μια διαδικασία που πρέπει εκείνη την ώρα που το λέει να μπορείς να απευθύνεις ερώτημα ποιον εννοεί. Τι εννοεί, ποιον υποδεικνύει. Και δεν είναι μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν πολλά οι απαντήσεις των πολιτικών αρχηγών που σήκωναν διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες ξέρουμε όλοι γιατί τους όρους τους βάζει διακομματική. Οι όροι λοιπόν ήταν αυστηροί, αυτό έπρεπε να κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτό κλήθηκαν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Στην ουσία δηλαδή διατύπωναν κάποιες ερωτήσεις, παίρναν τις απαντήσεις και αν θέλανε κάποιες διευκρινήσεις, αυτό αντιληφθήκαμε όλοι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν άλλαξε τίποτα. Κάθε φορά λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να γίνει αυτό πιο γόνιμο, πιο ουσιαστικό και φυσικά όταν φτάνουμε στην πηγή να πιούμε νερό, ξαναγίνονται ακριβώς τέτοια πράγματα. Δηλαδή η διακομματική παίρνει ακριβώς τις ίδιες θέσεις και ακολουθεί τον ίδιο επεμβατημένο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πολιτικοί θέτουν τους όρους. Δεν μπορεί οι πολιτικοί να θέτουν τους όρους σε ένα τέτοιο προϊόν, έστω και ένα καθαρά πολιτικό προϊόν, δεν μπορούν τουλάχιστον απόλυτα να θέτουν τους όρους. Ναι, Έλενα. Υπήρχε πολλοί κόσμος όμως που το παρακολούθησε. Εγώ να πω κάποια ονόματα τώρα. Για μένα το debate κέρδισε κατά γενική ομολογία η Ράνια Τζίμα. Έτσι, πήγε πολύ καλά η Τζίμα. Απ' την άλλη, ο Παπαδάκης για μένα ήταν αρνητική έκπληξη και θα ρωτήσω μετά και εσάς, Φιλίμωνα, Στέφανε, Έλενα. Ο Παπαδάκης ήταν αρνητική έκπληξη. Ο Σρόιτερ δεν ήταν καλός όπως είναι καλός ο Σρόιτερ, είναι πραγματικά δυνατός. Απ' την άλλη, τους υπόλοιπους δημοσιογράφους δεν τους σχολιάζω. Για τους πολιτικούς τώρα, εγώ θα πω ότι τεχνικά ο Βελόπουλος πήγε καλά για το κοινό του. Ο Βαρουφάκης δεν ήταν καλός, ήταν κουρασμένος. Είναι και κούραση καμιά φορά. Είναι και κούραση. Πώς ξυπνάς την ημέρα, τρέχουν όλη την Ελλάδα πάνω κάτω όλοι τους. Είναι πόσο κουρασμένος είσαι, πόσο κοιμήθηκες, πόσο καλό μακιγιέρ έχεις. Ο Κουτσούμπας είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν κακός. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός. Ήταν απλά καλός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν καλός στο τελευταίο κομμάτι, στο τρίλεπτο εκεί. Ήταν πολύ καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια, Φιλίμωνα, ονομαστικά ή όπως θέλεις εσύ για την επικοινωνία. Εμένα δεν μου άρεσε επίσης ότι τηλεοπτικά, όταν κάποιος αρχηγός πολιτικός αναφερόταν, ιδίως τότε, όταν αναφερόταν σε έναν άλλο πολιτικό αρχηγό, δεν βλέπαμε την γλώσσα του σώματος του άλλου πολιτικού αρχηγού. Έπρεπε να είχαμε εικόνα, αν όχι τον άλλον πολιτικό αρχηγό, μια γενική εικόνα για να μπορούμε να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του ανθρώπου, του άλλου πολιτικού αρχηγού που αναφερόταν από τον προηγούμενο. Φιλίμωνα, θέλω να ακούσω τις δικές σου, έτσι ονομαστικά, αν θέλεις ή όπως θέλεις. Κοίτα, να σου πω, έχουμε ξέρεις κάποιες πολλές φορές κάποια ιδανικά. Έχει διαμορφωθεί ένα ιδανικό από αυτό το σύριαλ το δανέζικο, το Μπόργκεν. Σωστό, είναι σωστό αυτό. Που το έχουμε δει σχεδόν όλοι αυτό. Που πηγαίνουν οι δύο και μιλάνε σαν δημοσιογράφο σε 5 λεπτά, τα λένε όλα και βγαίνει το θέμα. Okay, δεν είναι το πρόβλημα με την πολιτική και την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία, ότι είναι, για να το πούμε ελληνικά, δεν είναι by the book. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα καλό πρότυπο να το ακολουθήσουμε. Όλα συμβαίνουν κατά περιστάσεις και η στιγμή έχει τη σημασία της. Εδώ μας προέκυψε ενδιαφέρον γιατί ακούσαμε. Ενώ δεν το περιμένουμε, κανένας δεν περίμενε ότι αυτό το debate θα έχει ενδιαφέρον. Κανένας. Ή ότι θα το παρακολουθήσει ο κόσμος. Φάνηκε πρώτον η ανάγκη του κόσμου να παρακολουθήσει ένα. Δεύτερον, δημιουργήθηκε κάπως και ανάγκη. Δηλαδή το είδαμε να γίνεται. Δεν ήταν ψέμα. Αυτό που χαρακτηρίζει εσύ τους πολιτικούς που λες της κρίσης. Με τη δική μου οπτική. Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι εδώ τι κάνανε οι πολιτικοί αρχηγοί. Για πρώτη φορά το βλέπουμε πολύ πιο έντονο επικοινωνιακά, αφού το θες να το πάρουμε από αυτή τη μεθοδολογία. Ναι, ναι. Αρχικά και μετά στην ουσία. Προσδιορίζουν τα κοινά τους. Αυτό δηλαδή έχει φτάσει και η επικοινωνιακή πολιτική πια σε κάποια όρια, υψηλά επίπεδα, και η πολιτική προσαρμόζεται συνέχεια πάνω σε αυτό. Ερώτημα τώρα αν αυτό ακολουθείται και με το περιεχόμενο. Ναι, ναι. Πάντως προσπάθησαν να μιλήσουν στα κοινά που ήθελαν. Αυτό έγινε πολύ έντονο με τον Βελόπουλο. Έτσι. Που προσδιορίσε ένα κοινό που προσδιορίζεται με την αναφορά στην ακροδεξιά, όπως λένε οι αντίπαλοι του, έτσι, και ρωτήθηκε πάνω σε αυτό, ή στην πατρίδα, όπως είπε ο ίδιος. Ναι. Το προσδιορίστηκε αυτό. Πατρίδα, ορθοδοξία, είπε, απέφυγε να πολύ πει πατρίς θρησκεία. Προσδιορίστηκε είναι, πολύ έντονα. Το σύνθημα το παλιό. Επειδή το προσδιορίσε το κοινό, φάνηκε και να επικοινωνεί με αυτό. Θα έλεγα όμως ότι για μένα το σημαντικότερο ήταν ότι βάλαν κάποιες οριογραμμές
πολύ καθαρές ή λιγότερο καθαρές, αλλά ωραιογραμμές. Mm. Όπως είναι για παράδειγμα ότι ο Μητσοτάκης και με τη στάση του σώματός του ακόμα, ίσως και με αυτό έτσι, το στυλ του λίγο που έπεφτε, έλεγε ότι εγώ δεν είμαι σαν εσάς. Εγώ είμαι μόνος μου. Κάνω κυβέρνηση. Και εσείς είστε αχταρμάς. Και εσείς, ακριβώς. Όπως είπε σήμερα. Και όπως είπε σήμερα. Το συνεχίζουν. Ναι. Ο Τσίπρας είπε ότι εγώ ηγεμονεύω στην αντιπολίτευση. Προοδευτικό μέτωπο θα γίνει με μένα. Και έκανε ανοίγματα. Ακριβώς. Και ο Ανδρουλάκης προσπαθούσε να ανοίξει το χώρο. Βάζοντας σκληρές φράσεις. Θα μπουν φυλακοί κάποιοι. Τι είναι αυτά με την αλλαγή και όλα αυτά. Για να μπορέσει να ανοίξει το χώρο. Ακόμα και ο Βαρουφάκης, έχω την αίσθηση ότι μπόρεσε και βρήκε τα κοινά του, γιατί δεν είναι και εύκολο να το προσδιορίσεις στην περίπτωση του κόμματος του ΜέΡΑ25, ποιο ακριβώς είναι το κοινό. Δεν είναι μόνο αριστερό, είναι και άλλα. Έτσι είναι. Και άλλα. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια να προσεγγίσεις κοινά και να τα αυξήσεις μοιάζει αρκετά πρωτόγνωρη για το δικό μας πολιτικό επικοινωνιακό σύστημα και ίσως αυτό να δυσκόλεψε και τους αδέλφους δημοσιογράφους. Πώς να τον βρω, να τον προσδιορίσω, πώς να τον βάλω σε μια σειρά να μου πει κάτι. Εμένα μου έλειψε από την πλευρά του δημοσιογράφου η κριτική, υπόθηκε αυτό, δεν είναι πρωτότυπη σκέψη μου, η αναφορά στο μεγάλο ζήτημα της έμφυλης βίας και του μητού της ελληνικής περίπτωσης. Ζούμε εδώ και μια τριετία στον αστερισμό των δικαιωμάτων αυτών που δεν έχουν φωνή. Αυτή είναι μια εκδοχή του μητού. Είναι ολόσωστο αυτό. Και μου κάνει και εντύπωση δηλαδή που δεν μπήκε, είναι ένα καυτό θέμα. Και ίσως να μην μπήκε και για λόγους προσοχής, εδώ προσέχαν όλοι δηλαδή τι μπορεί να υποθεί. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο τα ζητήματα πολιτισμού, τα οποία έχουν διπλή εκδοχή. Ο πολιτισμός που χτυπήθηκε στην πανδημία και δεν μας άφησε 3 χρόνια, μείναμε έξω από μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά και ο πολιτισμός ως ένα ζήτημα των ημερών μας, την ανάγκη να υπερβούμε αυτό που βιώνουμε, μου κάνει εντύπωση που και αυτό δεν τέθηκε και δεν αναφέρθηκε για την μεριά των πολιτικών αρχηγών. Σημαίνει ότι εδώ η πολιτική με την επικοινωνία έχει μερικά χάσματα. Στέφανε, τι λες προσωπικά για κάποιους που εσένα σου άρεσαν ή όχι τόσο. Οι πολιτικοί αρχηγοί βρήκαν την ευκαιρία, παρά το ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να εκφραστούν όπως ήθελαν, ούτε μπορούσαν όταν έκαναν μια ερώτηση από την οποία δεν έλαβαν απάντηση, δεν μπορούσαν να επανέλθουν, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει διάλογος. Αλλά ναι, υπήρχε ούτε, ένα follow-up, αλλά μόνο ούτε, ένα. Ναι. Ούτε και το follow-up αυτό δεν ευνοούσε τίποτε, αλλά ούτε και μεταξύ τους οι πολιτικοί αρχηγοί, παρά το ότι φάνηκε αυτό μερικές φορές, ότι αρπάζαν κάποια ατάκες από τους άλλους και πριν απαντήσουν στην ερώτηση τη δική τους, έκαναν και μια αναφορά στο θέμα το οποίο τους αφορούσε. Ήταν ένα θέμα, θέλω να πιστεύω, το debate αυτό, που έδωσε μια ευκαιρία στους πολιτικούς πολύ συγκρατημένα και πολύ συγκροτημένα να πούν κάποιες απόψεις, αλλά με πολύ φόβο μην ξεφύγουν και μην κάνουν το λάθος. Αυτό είναι. Αυτό ήταν ορατό τη πάση. Μην κάνουν δεν έκανε το κανένας λάθος. Λάθος. Όχι, λάθος μην κάνουν το λάθος. Δεν είναι. Μικρά λάθη μπορεί να γίνουν. Μικρά λάθη θα πάμε. Μεγάλα λάθη. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ναι, μεγάλα λάθη δεν έγιναν κάτι. Σωστό. Που να μείνει, ας πούμε. Βέβαια, κάποιοι προσπάθησαν στοχοποιημένα να παραμείνουν στο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης, αναζητώντας μέσα εκεί τον κόσμο που θα τους προσεγγίσει, είτε με σκληρές εκφράσεις, είτε με πιο δυναμική έκφραση σε κάποια ζητήματα σοβαρά, όπως ήταν αυτό που είπε ο κ. Σταυρουλάκης για το θέμα ότι πρέπει να πάνε να λογοδοτήσουν κάποιοι να πάνε φυλακή. Ναι. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι υπήρξε αυτό το πρόβλημα όντως, αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Λες, για τις υποκλοπές, σκιά και σκάνδαλο, είπε. Βεβαίως. Και είπε οπότε, ο Γιώργος Μητσοτάκης ότι δεν είναι εθνικός προδότης. Ήταν κάτι που δεν του άφησε να πέσει σήμερα κάτω ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πήρε το λόγο σήμερα και συνέχισε το θέμα. Που το ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ρώτησε ο Ανδρουλάκης, ότι δεν είμαι εθνικός κίνδυνος. Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι εύλογο το ερώτημα. Ακριβώς. Λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, τα πρωτόκολλα δεν υπάρχουν. Ναι, Στέφανε, για να περάσω στην Έλενα. Ορισμένα από τα θέματα, βέβαια. Ποιος κέρδισε το debate, Στέφανε? Δεν φάνηκε κάποιος. Στα σημεία. Φάνηκε να κερδίζει κάποιος απόλυτα το debate, αλλά ούτε όμως και κάποιος να στραπατσάρεται. Δεν στραπατσαρίστηκε κανένας. Έλενα, ποιος κέρδισε το debate, στα σημεία? Α, όχι, δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτό ποιος κέρδισε. Εγώ θα πω λίγο, θα το πιάσω λίγο από την αρχή. Σε χρόνο τηλεόρασης. Οι πολιτικοί αρχηγοί καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι ο κάθε πολιτικός αρχηγός απευθύνεται στο κοινό του. Έτσι. Θέλει και λίγο κοινό από δίπλα όμως, Έλενα. Θέλει και λίγο κοινό δίπλα του. Έτσι, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, Έλενα. Αν θέλεις να ολοκληρώσω, κάθε αρχηγός απευθύνεται στο δικό του κοινό.
εκτός από το δικό του κοινό που ούτως ή άλλως θα τον δει ότι τα λέει καλά, απευθύνεται και σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσεων. Άρα ο καθένας από αυτούς που πήγε και συμμετείχε στο debate είχε την πρόθεση να παρουσιάσει όσο καλύτερα γινόταν τις προτάσεις του και να τοποθετηθεί όσο γίνεται πιο καλά. Τώρα άλλοι είναι πιο χαρισματικοί στην επικοινωνία, άλλοι είναι λιγότερο χαρισματικοί. Εμένα μου δόθηκε και η αίσθηση από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς ότι πήγαν και λίγο απροετοίμαστοι, μπορώ να σου πω. Ποιος πήγε απροετοίμαστος? Πίστευαν περισσότερο στις δυνατότητες επικοινωνιακής τους. Ποιος πήγε απροετοίμαστος, θα μου πεις? Ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε, μου έδωσε την αίσθηση ότι δεν ήταν καλός. Δεν του κούμπωσε τόσο καλά επικοινωνιακά το debate. Δεν ήταν τέλος πάντων κάτι το οποίο. Ίσως και λίγο κούραση, το είπα και εγώ πριν. Ναι. Από την πλευρά τώρα των δημοσιογράφων, το να μην έχει την εικόνα, το να μπορεί να γυρίσει η κάμερα, να κάνει μια λήψη, να εντοπίσει εν πάση περιπτώσει ένα μορφασμό ή μια δυσαρέσκεια ή ένα χαμόγελο ή οτιδήποτε μπορεί να σηματοδοτήσει και το πώς αισθάνεται εκείνη την ώρα ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ήταν εύκολο να γίνει, νομίζω, έτσι. Δεν είναι κάτι τρομερό. Ευκολότατο. 30 κάμερες είχαν. Έτσι ακριβώς. 30 κάμερες και σε ένα μέσο. Ήταν ζήτημα συμφωνίας όμως. Αυστηρό πλάνο. Ναι. Και στην ΕΡΤ που έχει πάρα πολλές δυνατότητες για να μεταδώσει ένα τόσο μεγάλο. Ήταν ζήτημα συμφωνίας. Αυστηρό μονοπλάνο. Ναι, Έλενα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά. Γιατί ξαναλέω, ο καθένας από αυτούς έχει το κοινό του. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους δημοσιογράφους. Και οι δημοσιογράφοι έχουν το κοινό τους. Έτσι λοιπόν, είναι, όλοι αυτό. Βέβαια. Μα γι' αυτό και άλλωστε βρέθηκαν. Πέρα από την επάρκειά του στην επαγγελματική, ο κάθε ένας από αυτούς αντιπροσωπεύει ένα κοινό. Είναι σε ένα μέσο, εργάζεται σε ένα μέσο. Και το μέσο του έχει το κοινό. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που είδα, αυτό που διαπίστωσα, αυτό που τέλος πάντων είναι η δική μου η αίσθηση, είναι ότι η πολιτική αρχηγή, ο Κουτσούμπας, ας πούμε, είναι ο Κουτσούμπας, επικαιροποίησε τις θέσεις του ΚΚΕ. Ο Τσίπρας παρουσίασε τις δικές του θέσεις και ανοίχθηκε και σε κάποια θέματα ενδεχομένως και πιο επιθετικά, απευθυνόμενος κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης μπήκε για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Προσπάθησε να βάλει τα όρια του και να εκφράσει και τις δικές του θέσεις και επίσης ήταν ενίοτε επιθετικός, εντός εισαγωγικών το επιθετικός, και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Βελόπουλος είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί σε ένα κοινό που δεν θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να το κάνει. Και ο κύριος Βαρουφάκης, όπως είπα, σε κάποια πράγματα απάντησε, σε κάποια πράγματα όχι. Θα μπορούσε ενδεχομένως, γιατί το επικοινωνιακό το έχει ο κύριος Βαρουφάκης, όσοι έχουν παρακολουθήσει ομιλίες του. Αυτό φαίνεται ότι μπορείτε να μην του τέριαζε. Έλενα, για να σε αποδεσμεύσω, γιατί έχω δεσμευτεί να σε αποδεσμεύσω. Ήρθε σε δύσκολη θέση, για να μπούμε λίγο σε κάποια ζητήματα του debate. Ήρθε σε δύσκολη θέση. Ζορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί, όταν η Ράνια Τζίμα τον ρώτησε για τις υποκλοπές και είπε αυτά που είπε για τη σκιά, για το σκάνδαλο. Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά. Και για το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Τον είδε εκεί να ζορίζεται. Και πώς άκουσε αυτά που είπε, που ακούστηκε μια φορά. Εκεί, και ο κύριος Τσίπρας ζορίστηκε όταν ρωτήθηκε για τις συντάξεις. Για τις δύο περιπτώσεις ξυλοδαρμού ανθρώπων μεγάλης ηλικίας. Εκεί πράγματι δεν απάντησε ο Τσίπρας. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσουμε στις υποκλοπές. Ζορίστηκε ο κ. Μητσοτάκης εκεί? Ναι, δεν φάνηκε άλλωστε ότι προσπάθησε να απαντήσει. Είπε ότι η δική του κυβέρνηση έχει μια σκιά, ότι είναι ένα σκάνδαλο. Αμέσως μετά μπήκε στη λογική ο Πρωθυπουργός να απαντήσει για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Αμέσως μετά το είναι δύσκολο θέμα αυτό για την κυβέρνηση. Δεν είναι εύκολο θέμα, είναι δύσκολο. Είναι σκιά, έτσι. Ολοφάνερα, είναι σκάνδαλο. Είναι μόνος του. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Το διατύπωσε μόνος του. Είπε ότι είναι σκιά, βέβαια. Εγώ εκεί θα ήθελα, ας πούμε, αυτό που είπα και στην αρχή, θα ήθελα τη δυνατότητα να επιστρέψει ο δημοσιογράφος και να ξαναρωτήσει. Όπως και θα την ήθελα την δυνατότητα, όταν είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάποιος θα πάει φυλακή, να εξηγήσει ποιος είναι αυτός που θα πάει φυλακή. Ναι, θα μας εξηγήσει ο Ανδρουλάκης, φαντάζομαι. Εκεί λοιπόν, γιατί έχεις μία είδηση, αλλά δεν μπορείς την είδηση να τη φτάσεις στην τελεία της. Μάλιστα. Αυτό είπα από την αρχή. Μάλιστα. Στέφανε, πώς άκουσες την απάντηση του Μητσοτάκη για τις υποκλοπές? Είπε μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για αυτό το θέμα. Ήταν, είναι ζόρια αυτό το θέμα, έτσι, είναι, για την κυβέρνηση. Είναι απλό ένα θέμα, είναι σκιά, το είπε ο ίδιος. Είναι πάρα δύσκολο, πολύ σοβαρό το θέμα, και το ότι δεν μπορώ να καταλάβω
πώς ακριβώς αισθάνθηκε εκείνη την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης για να απαντήσει έτσι σε αυτό το θέμα, διότι και ανάληψη των ευθυνών έκανε, αλλά και το χαρακτήρισε ως πλέον, το πλέον σοβαρό θέμα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε, επειδή ήταν και η πρώτη εμφάνιση, να φανεί μέσα στον πολιτικό χώρο ότι εδραιώνει την αρχηγική του παρουσία. Ναι, τα κατάφερε. Και γι' αυτό τα το κατάφερε, λόγο. Στέφανε. Μιας και εν, μέρη, εν μέρη τα κατάφερε. Εν μέρη, μες, όχι ωραία. Απόλυτα, αλλά εν μέρη τα κατάφερε. Έλενα, τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον αυτά που άκουσα σήμερα από, από το κοινό, γιατί ξαναλέω έχουν ένα κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι επικεφαλείς, οι πρόεδροι των κομμάτων. Και θέλει να το διευκρινίσει. Νομίζω ότι το κοινό του είναι πολύ ευχαριστημένο. Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με σχολιασμό. 9 μέρες πριν τις εκλογές, άλλωστε, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για δημοσιογραφικό σχόλιο. Αποδεσμεύστε την Έλενα Στάμου. Στέφανε, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες. Πέρα από τον Ανδρουλάκη, λοιπόν. Έλεγα, λοιπόν, ότι δίνονταν ευκαιρία στους αρχηγούς, δόθηκε μάλλον ευκαιρία στους αρχηγούς, γιατί ήταν μια στημένη διαδικασία καθαρά, να μπορέσουν άφοβα να πούν τις απόψεις τους, να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν, όχι απλά να ικανοποιήσουν το δικό τους κοινό που τους ακούει, αλλά και το ένα διευρυμένο κοινό στο οποίο απευθύνονταν, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα τους πείσουν με τα λεγόμενά τους προκειμένου να τους ψηφίσουν την Κυριακή της 21ης Μαΐου. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσοι το κατάφεραν αυτό και πόσο πολύ το κατάφεραν. Θα το δείξει κάποιο αυτό τελικά. Αυτό θα το δείξει. Και κάποιες δημοσκοπήσεις. Αλλά είναι γεγονός όμως, εκείνο που έδειξε ότι δεν θίχτηκαν επί της ουσίας πολύ σοβαρά θέματα που θα περίμενε κανένας, όπως ήταν τα τέμπη, όπως ήταν δηλαδή τα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Μόνο το θέμα των υποκλοπών θίχτηκε στο βαθμό που μπορούσε να. Και τα τέμπη ελάχιστα. Ναι, ναι. Τα τέμπη ήταν μια αναφορές έτσι. Φιλίμωνα, τι λες. Για τις υποκλοπές. Δεν με ρώτησες ποιος κέρδισε. Πες το μόνο. Θα σου πω ποιος κέρδισε. Και για να πούμε για τις υποκλοπές. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα με σαφήνεια και με διαφορά. Σε σχέση με όλους τους άλλους. Με όλους τους άλλους. Και αυτό γιατί και εμπλέκεται με το θέμα των υποκλοπών. Γιατί προσδιορίσαν ακριβώς τις δύο κεντρικές γραμμές που έχουμε καταλάβει ότι μας οδηγούν σε αυτές τις κάλπες. Για τις άλλες θα δούμε. Δηλαδή, μία γραμμή Μητσοτάκη λέει: εγώ κυβέρνησα τον τόπο, έχω μια αντίληψη. Εάν έρθουν επενδύσεις, συν τα χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης ΕΣΠΑ, 70 δις, συν η αντίληψη με την ελεύθερη αγορά, αυτό θα δώσει μια τρομερή όθηση στην οικονομία, στην αγορά. Θα πέσουν τα χρήματα από πάνω προς τα κάτω, θα κερδίσουμε όλοι. Είμαστε μια δυναμική οικονομία. Αυτό το λέει συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας του λέει, απαντά, ότι δεν γίνεται χωρίς κοινωνική προστασία, δεν γίνεται χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας, παιδείας, εάν καταστραφεί η εργασία, δεν θα μπορέσουμε να ευημερούμε. Οι δύο αυτές οι ωραιογραμμές, που μπορεί να μην είναι ακριβώς αριστερά ή δεξιά, μπορεί να μην είναι τελείως ιδεολογικά καθορισμένοι πολιτικά, φαίνεται ότι κερδίζουν αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η σκιά και από την πόλωση αυτό. Και από την πόλωση είναι μια αυτό. Πόλωση, αλλά με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν και με το διεθνές σκηνικό. Okay. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να είπε τυχαία τη σκιά. Δεν μπορεί να το είπε κάτω από την πίεση της κυρίας Τζίμα. Το είπε γιατί θέλει να δείξει σε ένα κομμάτι του κοινού αυτό που προέρχεται από την αριστερά, αυτό που προέρχεται από το εξυγχρονιστικό Πασόκ και είναι ταγμένο στο Μητσοτάκη από το 2019 και μετά, από το 2015 και μετά, ότι ξέρεις, αναλαμβάνω να προστατεύσω τη θεσμική δημοκρατία. Καταλαβαίνω τα λάθη, το είπα πολλές φορές αυτό, και θα υπερβώ αυτά τα πράγματα εγώ που δεν εμπλέκομαι, το λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα βρω τι έγινε, αναλαμβάνω να πάω τη χώρα μπροστά. Νομίζω λοιπόν το στοχευμένο. Και απάντησε φυσικά και ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν γίνεται έτσι. Ότι χρειάζεται θεσμική προστασία η δημοκρατία, χρειάζεται έλεγχο και διαφάνεια. Άρα θέλω να πω ότι ο βασικός στόχος και των δύο να αναπτύξουν τις δύο κεντρικές τους θέσεις, ας την πούμε τη μία αν θες δεξιά και την άλλη αριστερά, εγώ δεν επιμένω τόσο σε αυτό το σημείο, όσο ότι είναι δύο καθαρές θέσεις για το μέλλον της χώρας, αυτές οριοθετήθηκαν και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Δεν πάμε σε αυτές τις εκλογές χωρίς πολιτικές οριοθετήσεις. Ωραία. Απλώς είναι διαφορετικές με αυτές που ξέραμε το 2015, με αυτές που σαφώς ξέραμε το 2009, το 2007 και μάλιστα. Πιο πριν.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε και με τον Γιάννη Γιαννακάκη. Να μου πούν από το κοντρόλ, έχουμε και τον Γιάννη Γιαννακάκη. Να ακούσουμε και το δικό του πολιτικό σχόλιο. Μπορούμε. Μπορούμε. Έχουμε στο Skype τον Γιάννη. Θέλετε να περάσω σε ένα θέμα και να γυρίσουμε και με τον Γιάννη Γιαννακάκη. Ωραία. Έχουμε τον Γιάννη Γιαννακάκη. Σε πολύ λίγο θα εμφανιστεί ως διαμαγείας, έχω την αίσθηση, στο τέταρτο παράθυρο. Γιάννη, με ακούς? Ναι, βεβαίως. Εγώ ακούω, είμαι εδώ και λέω καλησπέρα σε όλους αν με ακούτε. Σε ακούμε μια χαρά. Γιάννη, λοιπόν, θέλω να ακούσω τα δικά σου πρώτα σχόλια για το debate. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, τι λες? Νομίζω, Βλάση, ότι μάλλον θα τα χαρακτήριζα μία τηλεμαχία με μονόλογους στεγανούς. Περισσότερο τα επιτελεία των αρχηγών των κομμάτων μοιαζόντουσαν για να μην γίνει το μεγάλο λάθος. Και έτσι είδαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρατημένους και επιφυλακτικούς. Θεωρώ ότι μέσα σε ένα τέτοιο στεγανό περιβάλλον δεν μπορεί να παραχθεί δημιουργική πολιτική συζήτηση για να βγουν συμπεράσματα. Ήδη ήταν πολύ αυστηρό, λες. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι. Νομίζω ότι αν για παράδειγμα συμμετείχε το δημοσιογραφικό επιτελείο στη διαμόρφωση της τηλεμαχίας Βλάση, θα ήταν λίγο καλύτερη η διαδικασία. Και ότι και οι δημοσιογράφοι κράτησαν αρκετά από τα προσχήματα, εκτός από την κυρία Τσίμα που έδειχνε να είναι επιθετική και δυναμική στα ερωτήματα που έκανε, προς όλους βέβαια. Μα ναι. Συνολικά όμως το παρόν δημοσιογραφικό επιτελείο στην τηλεμαχία έδειξε και αυτό να έχει αμβλίες στις ερωτήσεις που έκανε στους αρχηγούς των κομμάτων. Και λέω και πάλι ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήταν με διαφορετική διαδικασία και διαφορετική οπτική. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Ποια ήταν η πιο κρίσιμη, στιγμή στο debate, η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή, το highlight όπως λένε στα χωριά μας? Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή αφορούσε τις υποκλοπές. Και μετά τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη ότι κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακή. Ναι. Θεωρώ επίσης ότι θέματα. Θα το προχωρήσει ο Ανδρουλάκης, εκτιμάς, Γιάννη? Θα το προχωρήσει, γιατί θα ρωτηθεί τώρα. Ποιον εννοείς? Θα ρωτηθεί στην πρώτη του συνέντευξη. Θα το προχωρήσει, θα δείξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτιμάς, ή κάπως θα το στρογγυλέψει? Τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Κοίταξε, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να διατηρήσουμε και εμείς την επιφυλακτικότητά μας, μιας και τα κόμματα στην πρώτη εκλογική διαμάχη Βλάση προσπαθούν να αντλήσουν την ψήφο στο μεγαλύτερο ποσοστό που θα μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά μία πολιτική διαδικασία μεταξύ των κομμάτων και εικονική κατάρρευση των γεφυρών επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τουλάχιστον το πυρηνικό και όχι μόνο προσωπικό ψήφων από τους Έλληνες πολίτες. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η αντιπαράθεση μετά τις εκλογές θα εξακολουθήσει να είναι στο ίδιο σκηνικό. Θεωρώ ότι εξ ορισμού θα έρθουν σε ανάγκη να συμφωνήσουν ή να συμβιβαστούν με μερικά πράγματα τα κόμματα για να δημιουργηθεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα μας. Και αυτό νομίζω ότι θα οδηγήσει σε διαφορετικές συμπεριφορές. Αυτό λες, Γιάννη. Εδώ πάμε τώρα. Με γέφυρα το Γιάννη, Στέφανε, θα αλλάξουν οι στάσεις και οι θέσεις των κομμάτων μετά τις εκλογές ανάλογα με την καταγραφή της κάλπης και μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες? Είναι αναπόφευκτες δεύτερες εκλογές? Θέλω να ακούσω τις δικές σου σκέψεις, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όπως εξελίσσονται οι θέσεις των κομμάτων προεκλογικά. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας λέει: OK, τα λέει αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τις εκλογές θα αλλάξει. Και με τον κίνδυνο της συρρήκνωσης. Σου λέω ένα από αυτά που λέγονται για άλλα στάσεις μετά τις εκλογές. Τι λες εσύ, Στέφανε? Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα των εκλογών το βράδυ θα σηματοδοτήσουν μια διαφορετική πορεία των κομμάτων μετεκλογικά. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε το αίτημα της αυτοδυναμίας από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βάζει αποκλειστικό θέμα, δεν έθεσε μέχρι τώρα θέμα συνεργασίας για κοινή διακυβέρνηση. Από την άλλη έχουμε τις προτάσεις, τις συνεχόμενες προτάσεις του κύριου Τσίπρα, και χθες είπε ότι εδώ υπήρξαν κάποιες συγκλήσεις σε κάποια θέματα, το είπε και χθες το βράδυ αυτό, ότι διαπίστωσε από την πλευρά που εκεί που στόχευε κυρίως
στον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και από τον κύριο Βαρουφάκη κάποιες συγκλήσεις να υπάρχουν σε απόψεις, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί μετά τις εκλογές, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εάν δεν βάλουν νερό στο κρασί τους σε αυτά που λένε μέχρι σήμερα, και λογικά τα λένε διότι πρέπει να περιχαρακώσουν το κοινό που τους ψηφίζει, ναι, και να πάρει ο καθένας τα ποσοστά του, από εκεί και πέρα μετά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, διότι εάν σκεφτούν ότι στις δεύτερες εκλογές του Ιουλίου πολλοί από τους πολίτες, ναι, θα διαφοροποιηθούν από την αρχική ψήφο, σωστό είναι, μόνο βλέποντας και μόνο την καταγραφή της πρώτης κάρτας. Γιατί ο πολίτης θέλει κυβέρνηση, θέλει να κυβερνηθεί, δεν θέλει να πάει σε μια διαρκή παράταση ακυβερνησίας, η οποία δεν θα οδηγεί πουθενά. Και υπάρχει και ένα ουσιαστικό κομμάτι των πολιτών που πάνε με το δυνατό. Ή με αυτόν που φαίνεται δυνατό σε κάποια φάση. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια στη χώρα μας να έχουμε τη δυνατότητα και την οικονομική. Άλλωστε, ακούσαμε και τον κύριο Στρουνάρα, αλλά και έναν έμπειρο πολιτικό, έναν πρώην υπουργό οικονομικών. Διαβάσαμε τον Αλέκοντα Παπαδόπουλο, που τα πάνε έξω από τα δόντια, χύμα και τσουβαλάτα, ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια πλέον, τα χρέη της χώρας είναι τεράστια και θα πρέπει να δουν οι πολιτικοί, να δουν τα κόμματα στο πώς θα συνεργαστούν προκειμένου. Άρα, Στέφανε, θα αλλάξουν οι στάσεις των κομμάτων και μπορεί να προκύψει σίγουρα κυβέρνηση συνεργασίας και από τις πρώτες εκλογές, εκτιμάς. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν, θα επιχειρηθεί μια τέτοια διαδικασία, γιατί αν δεν επιχειρηθεί. Ναι. Εάν δηλαδή κάποιοι είναι αρνητικοί ότι κάποιοι εμείς δεν, χάσουν, δεν δεχόμαστε, στις δεύτερες εκλογές τα πράγματα κάποιοι θα είναι τραγικά. Φιλίμωνα, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, από τις εκλογές που έχουμε τώρα, αυτές τις εκλογές που έχουμε, αυτές είναι. Ισχυρή δεν είναι, αλλά υπάρχει. Ένα αυτό και τεχνικά. Θα αλλάξουν λοιπόν οι στάσεις και πολιτικά. Σαφώς θα αλλάξουν, γιατί θα τεθούν κρίσιμα ερωτήματα. Πολύ κρίσιμα. Είναι κεντρικά. Ερώτημα, ποιος θα πληρώσει το κόστος της λιτότητας που μπορεί να έρθει. Ποιος το πληρώσει? Ξανά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Το πλήρωσαν το 2019. Το πλήρωσαν με τα μνημόνια. Θα το ξαναπληρώσουν πάλι? Θα ξαναπέσουν και άλλο οι μισθοί? Ή θα φορολογηθεί το υψηλό εισόδημα? Ερώτημα. Αυτό είναι πολιτικό ερώτημα. Αυτό απασχολεί αυτή τη στιγμή τις ΗΠΑ. Απασχολεί τη Γερμανία. Γιατί να μην απασχολεί και την Ελλάδα? Πάνω σε αυτό συντάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις σήμερα. Ποιος θα αποφύγει αυτό το ερώτημα? Πρέπει να βρεθούν οι πόροι εκείνοι οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν το κοινωνικό κράτος. Ή μπορεί να μην υπάρχει κοινωνικό κράτος. Θα ιδιωτικοποιηθούν τα νοσοκομεία. Θα πηγαίνουν οι μαθητές με κουπόνια στα σχολεία. Αμέσως είναι κεντρικά ζητήματα αυτά. Πάμε και στα ζητήματα δικαιωμάτων. Πότε θα μιλήσουν οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα? Χωρίς δικαιώματα θα μένουν όλοι? Ο γάμος ανεξαρτήτως φύλου, τον οποίο είπαν αρκετοί πολιτικά, δεν είναι κεντρικό ζήτημα? Ας πούμε ότι δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Αλλά θα υπάρχουν πολίτες β' κατηγορίας χωρίς δικαίωμα στο γάμο? Για παράδειγμα λέω εγώ, δεν είναι ισχυρό ζήτημα ταυτότητας που αποκτά πολιτικές διαστάσεις? Και εγώ δεν λέω αυτό ότι μπορεί να γίνει στους 3 μήνες, αλλά στους 6 μήνες δεν θα γίνει τίποτα, στους 10 μήνες. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν τα ερωτήματα θα τεθούν με ένα διλημματικό τρόπο, οι δυνάμεις θα συστοιχηθούν και θα αποφασίσουν εάν θα μείνουν έξω από το πολιτικό παιχνίδι, που είναι η διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα είναι η διακυβέρνηση. Εάν θα μείνεις εκεί ή θα βγεις απ' έξω. Και οι δύο στάσεις είναι σωστές. Δεν πρέπει να ηθικολογούμε εδώ. Μπορεί ένα κόμμα να επιλέξει να μείνει απ' έξω και να μην αποφασίσει να κυβερνήσει. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραπάνω από 3 κόμματα τα οποία θα δεχθούν να μπουν στο στίχημα της διακυβέρνησης της χώρας, με μια ατζέντα βέβαια αρχικά που δεν θα περιλαμβάνει όλη την γκάμα αυτών των θέματων που έθεσα. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ κρίσιμη η αύξηση των μισθών του δημοσίου. Δεν μπορεί να μην είναι αυτό. Και η αύξηση των συντάξεων, φίλοι μου. Οι συντάξεις θα δούμε, Στέφανε, γιατί προβλέπονται μέσα από ένα σύστημα να αυξηθούν. Αλλά λέω, η αύξηση του δημοσίου τομέα δεν γίνεται να μένουν 15 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς αύξηση. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την απόδοσή τους και την ποιότητα υπηρεσιών στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, ένα καρό υπηρεσίες. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι να λοιπόν, ψηφίσουν πάντα. Πάνω σε αυτό το θέμα θα γίνει μάχη. Δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει μάχη. Γιάννη, πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις? Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις? Γιατί αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι 5 μονάδες, 6 μπροστά, αλλά είναι εκεί στο 33%. Βλάση, πρέπει να έχουμε μια επιφυλακτικότητα απέναντι στις δημοσκοπήσεις, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κάτι. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα σε ένα κόμμα, έστω και με
άλλοτε με 4, άλλοτε με 5, άλλοτε με 6%. Τότε θα πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη, έτσι ώστε να βγάλουμε τουλάχιστον τα συμπεράσματα. Δηλαδή, ένας λογικός νους λέει πως η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα αυτή την ώρα και προφανώς το έχει το προβάδισμα. Δηλαδή, θα έπρεπε να γυρίσει ανάποδα ο ουρανός για να μπορέσει να... Υποεκπροσωπούνται όμως οι ψηφοφόροι, οι ομάδες ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ με δημοσκόπους και μου λένε ότι βρίσκουν το ΣΥΡΙΖΑ χαμηλότερα από εκεί που τον βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν μπορεί, λένε, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Υπάρχει μια υποεκπροσώπηση, υπάρχει ένα τρολάρισμα κάποιων ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις, μια άρνηση. Έτσι, ναι. Αυτή είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι ψηφοφόροι, λένε οι δημοσκόποι. Υπάρχει αυτό το θέμα, πέρα από το συστημικό πρόβλημα που μπορεί να έχουν τα μοντέλα των δημοσκοπήσεων, έτσι. Προφανώς, Βλάση, βεβαίως, και πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι όταν μιλάμε για ποσοστά δημοσκοπήσεων, το σφάλμα τουλάχιστον το οποίο είναι ανοιχτό είναι 2-3% για κάθε κόμμα το οποίο τουλάχιστον είναι συστημικό κόμμα και μιλάμε για τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Και επίσης έχουμε για πρώτη φορά ένα μεγαλύτερο ποσοστό αναποφασίστων. Παλιότερα περίπου η αναποφάσιστη έπιανα το ταβάνι των 11 με 12%, τώρα φαίνεται να είναι 13% ενδεχομένως και παραπάνω. Και είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές, έτσι Γιάννη. Είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε σχετικά αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, Βλάση, το 70% των ανθρώπων και το 80% των αναποφάσιστων ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κατανοήσει τα προγράμματα των κομμάτων. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση διλήμματος όσο αφορά την τελευταία στιγμή και προσπαθούν την τελευταία στιγμή να αποκρισταλώσουν άποψη για την ψήφο, Βλάση. Μες. Και βέβαια, αν το επιτρέπεις, η διαδικασία της προεκλογικής ενημέρωσης, Βλάση, δεν βοηθάει σε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε αποκτήσει προεκλογική διαδικασία lifestyle και όχι ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας. Σύγκρισης, λες, σύγκρισης προγραμμάτων. Επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ δυνατός στις προγνώσεις και στις εκτιμήσεις, θα πω κάτι, θα σε ρωτήσω κάτι εύκολο. Γιάννη, ποιοι βουλευτές θα εκλεγούν εδώ από τα Γιάννενα στην επόμενη Βουλή? Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Πες μου για τους αριθμούς. Πες μου, ο πρώτος θα βγάλει 3, ο δεύτερος 2 ή ο πρώτος 2, ο δεύτερος 2 και μία το Πασόκ ή και το Κουκουέ. Γιατί όλα αυτά είναι ανοιχτά, έτσι. Απλώς δεν ήθελα να πω ονόματα, αυτό ήθελα να πω. Ναι, αυτό σε ρώτησα αρχικά κάνοντας χιούμορ. Νομίζω ότι στην πρώτη εκλογική βλάση, νομίζω θα είναι 2-1. Η τελευταία δεν ξέρω... Πού θα πέσει, νομίζω, έτσι αν θυμάμαι καλά, πέντε και θα πάει 3-2, θα πάει 2-2-1 και τη μία έδρα ποιος θα την πάρει, το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να έχει πάνω από 11,5% πανελλαδικά. Ναι. Γίνονται διάφοροι υπολογισμοί από... Ξέρεις ότι είναι, εξαρτάται και συνολικά από όλη την επικράτεια, αλλά η 2-2-1 ή 2... 2-1 Κουκουέ, όχι Πασόκ, μπορεί να υπάρξει και αυτό. 2-1-1-1, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. 2-1, αλλά στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, Βλάση, νομίζω ότι θα πάει 3-2-1. Θα πάει 3-1-1, συγγνώμη. 3-1. Μάλιστα. Φιλίμωνα, δεν ξέρω αν έχει κάνει τέτοιου υπολογισμού. Έχει κάνει, Φιλίμωνα. Ναι, το λέω Γιάννη για τη δεύτερη φορά το 3-1-1. Ναι, για τη δεύτερη φορά, Γιάννη, έτσι. Για τη δεύτερη φορά μιλάμε για την πρώτη. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, δεν ξέρουμε την εξομάλυνση εκεί που κάνει η ενισχυμένη αναλογική. Ποιο θα είναι στο ένα και πάντως, αν αυξηθούν τα ποσοστά των δύο κομμάτων και ξεπεράσουν το 30% πανελλαδικά και τοπικά, αυτή είναι μία από τις μάχες που γίνεται αυτή, για να αυξήσουν πάρα πολύ τα ποσοστά τους. Και τα δύο κόμματα πάνω από 30, λες. Γι' αυτό και γίνεται αυτό και αυτή η μάχη του Σταυρού, η μάχη των ψήφων καταρχάς, με τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν διπλές περιοδίες στην Ήπειρο, για παράδειγμα. Ναι. Που δεν βλέπουμε μεγάλες δοκιμάνσεις στις έδρες, αλλά δίνει τη μάχη της ψήφου. Αν αυξηθούν πολύ τα ποσοστά τους πάνω από 30%, λογικά και στο νομό Ιωαννίνα θα πάρουν από δύο έδρες. Αυτό είναι το λογικό. Γιατί το μέτρο είναι γύρω στο 16%. Αν είναι και τα δύο πάνω από 30. Ναι, αν είναι πάνω από 30 και πάμε 31-32. Ναι. Οπότε εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και δίνουν και η πέμπτη έδρα μετά. Γι' αυτό και δίνουν και μεγάλη μάχη τα άλλα κόμματα. Δεν είναι εύλογη αυτή η μάχη. Να αυξήσουν πάρα πολύ τις ψήφους τους ώστε να διεκδικούν σε νομούς την έδρα. Μετά είναι το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο κοντά. Πρέπει να ξεπεράσει το 1,7 τώρα, λένε, τα μυστικά του εκλογικού συστήματος κανεί δεν τα γνωρίζει. Στέφανε. Είναι γεγονός ότι... Πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες εδώ, θα κάνει.
για την πρώτη Κυριακή, τις πρώτες εκλογές δηλαδή, τα πράγματα είναι κάπως το 2-2-1, περίπου εκεί θα είναι, γιατί δεν νομίζω να ξεπεράσουν τόσο πολύ τα ποσοστά, τα κόμματα που να του ισχυροποιήσουν για να πιάσει κάποιος να πάρει τρεις βουλευτές, εκτός... Για τις δεύτερες εκλογές όμως που φαίνονται αναπόφευκτες. Εκτός αν συμβεί κάτι, οι δεύτερες εκλογές θα έχουν άμεση σχέση με τις διεργασίες που θα γίνουν και με τις συνεργασίες που αν τυχόν γίνουν ή όχι και ποιος θα έχει την ευθύνη της μη ύπαρξης συνεργασιών. Αυτό θα οδηγήσει και στα ποσοστά, τα οποία σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που δεν το γνωρίζει κανένας, από εκεί και πέρα δεν γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες των αριθμών. Ναι, δηλαδή, γίνονται διάφοροι υπολογισμοί τέλος λοιπόν, πάντων. Από τους υπολογισμούς, διότι μην ξεχνάμε ότι η τριεδρική στην Άρδα είναι διεδρική, άρα λοιπόν εκεί θα πάρουν από έναν τα δύο πρώτα κόμματα, οπότε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει απ' έξω αυτόματα. Στη Νέα Δημοκρατία θα πάρει μόνο το πρώτο κόμμα στην Θεσπρωτεία, μία έδρα εκεί. Έτσι. Στην Θεσπρωτεία είναι από μία πάλι, δηλαδή κάπου έρχεται και το ίδιο η κατανομή των εδρών που δίνει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί ο καθένας, ας πούμε, από τους ταρχικούς να σταθμίσει το τι θα έχει στην τσέπη του το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Δηλαδή, αν πάρουμε την πρώτη Κυριακή, τα ποσοστά είναι σε τέτοιο βαθμό που θα δώσουν δύο βουλευτές στο πρώτο κόμμα, δύο στο δεύτερο και έναν ο τρίτος, ποιος θα είναι ο τρίτος? Θα είναι το ΠΑΣΟΚ, ή θα είναι και το ΚΚΕ? Διότι είχε βγάλει και... Μα είχε βγάλει και το ΚΚΕ βουλευτή. Το 12. Αν δεν κάνω λάθος, για μία μέρα ο έξαρχος ήταν βουλευτής από το ΚΚΕ. Μία παρατήρηση μονοβλάση. Ναι, προσθετική σε αυτό. Για πρώτη φορά έντονα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψηφίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υποχωρούν οι νομαρχιακές οργανώσεις, το κόμμα και όλα αυτά. Και παίζουν, γι' αυτό και δώσαν πολύ μεγάλο βάρος στα ψηφοδέλτια τα κόμματα. Εδώ πάμε τώρα, Φιλίμωνα, και με αυτό θα κλείσουμε. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πρόσωπα. Και μια αίσθηση που δημιουργούν οι υποψήφοι, δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες, ότι θα αντέξουν τις δύσκολες καταστάσεις από την πρώτη Κυριακή ακόμα, τις προκλήσεις. Είναι διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, δεν είναι κομματάρχες κατά ανάγκη, είναι πρόσωπα που δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Αυτό είναι ένα διαφοροποιητικό στοιχείο και μπορεί να δούμε και... Εστιάζουμε στα Γιάννενα. Εδώ στα Γιάννενα το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει παραδοσιακά δύναμη στα Γιάννενα και με σένα, Γιάννη, για να κάτι θα ξεκινήσω τον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται εδώ τα πράγματα? Συνυπολόγισε και τα ψηφοδέλτια. Βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ να έχει δυνατό ψηφοδέλτιο με ανθρώπους ψηφοσυλλέκτες. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να έχει επίσης ανθρώπους ψηφοσυλλέκτες. Βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία που μπορεί να έχει ένα μειονέκτημα όσον αφορά στα πρόσωπα, γιατί έχει τρεις δυνατές υποψηφιότητες, οι τρεις σημερινοί βουλευτές. Ο Σταύρος Καλογιάννης είναι έξω, έχει αποχωρήσει. Και οι υπόλοιποι φαίνεται να είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο. Η κάλπη θα αποφασίσει. Αλλά εκεί μπορεί να έχει ένα μειονέκτημα η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που θεωρούνται ψηφοσυλλέκτες. Πώς εκτιμάς ότι θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα με αυτά τα δεδομένα στον νομό Ιωαννίνων? Γιάννη, θέλω να ακούσω κάποιες σκέψεις πριν σε αποδεσμεύσω. Ναι, Βλάση, παραδοσιακά βέβαια, στα Γιάννενα είχαμε λιγότερο, κάτι χαμηλότερα ποσοστά σχετικά στις τελευταίες εκλογές, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την επικράτεια. Φαίνεται ότι στα Γιάννενα υπάρχει, ας το πούμε, μια ενίσχυση του κεντροαριστερού ρεύματος. Και εννοώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Είτε βρίσκονται κάτω από την Νέα Δημοκρατία, είτε θα μπορούσαν ενδεχομένως κάτω από συνθήκες ειδικές να είναι πάνω από την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι στη δεύτερη όμως εκλογική διαδικασία θα αλλάξουν τα πράγματα, διότι θα είναι πιο πολλωμένη διαδικασία μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Σωστό είναι αυτό, λογικότερο. Βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν, έχουν μεγάλη σημασία. Θεωρώ όμως σε αυτή τη φάση Βλάση, σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ίσως δεν υπήρχε τόσο μεγάλη, δεν είχε δοθεί τόση μεγάλη σημασία στα πρόσωπα, όσο στις πολιτικές των κομμάτων. Ναι. Θα είναι στη μεγάλη εικόνα, λες, ιδίως οι δεύτερες εκλογές θα παιχτούν στη μεγάλη εικόνα, όπως είναι οι συνθήκες, εκτιμάς. Ακούγεται λογικό, ακριβώς, Βλάση. Ναι. Η δυναμική των προσώπων έχει να κάνει και με τη δυναμική να παρέμβουν στα κοινά, Βλάση.
Και ενώ όχι μόνο στα κοινά στην Βουλή, ενώ επίσης στα κοινά στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Στο πόσο μπορούν να βοηθήσουν οι διαδικασίες ή ανθρώπους στην περιοχή. Άρα, σε αυτή τη φάση, εγώ δεν είδα τόση μεγάλη έμφαση στα πρόσωπα όσο στις πολιτικές βλάσεις. Περισσότερο αυτό τους ενδιαφέρει, νομίζω, στις τρέχουσες εκλογές. Έχει ιδιαίτερη λογική αυτό που λες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Έχουμε εκλογές. Και, Στέφανε, πώς απαντάς εσύ σε αυτό το ερώτημα? Τι θα συμβεί, εκτιμάς, εδώ στο νομό Ιωαννίνων, με δεδομένες τις υποψηφιότητες των τριών μεγάλων κομμάτων και όλων των άλλων, βέβαια, αλλά μιλάμε για τα τρία κόμματα τα μεγαλύτερα? Είναι γεγονός ότι οι πολίτες ετούτη τη φορά είναι πολύ επιφυλακτικοί, διότι ίσως το θέμα της πανδημίας, το κλείσιμο αυτό που οδήγησε σε μεγαλύτερη παραμονή μέσα στο σπίτι και λιγότερη επικοινωνία με την έξω. Έχουν αλλάξει τα κριτήρια της ψήφου. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση ενδοοικογενειακή με αποτέλεσμα τα νέα παιδιά να μπορούν να διαμορφώνουν καλύτερα απόψεις μέσα στην οικογένεια, ενώ παλαιότερα υπάκουαν στους μεγαλύτερους. Εστίασε στα Γιάννενα. Σήμερα, να εστιάσουμε στα Γιάννενα. Έτσι. Όχι, αυτό έχει σημασία που λέω. Σήμερα, βέβαια, αλλά επειδή, να εστιάσουμε στα Γιάννενα. Εστίασε, ναι, αυτό που λέει στα Γιάννενα. Επειδή τα νέα παιδιά έχουν πρόσβαση στα social media, έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση, άρα μπορούν μέσα στην οικογένεια να μεταφέρουν απόψεις. Ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν έχουν την πρόσβαση που είχαν παλαιότερα, την απευθείας επαφή με τον βουλευτή. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ στα Γιάννενα τα άτομα που είναι υποψήφοι βουλευτές να προσπαθούν να επικοινωνήσουν κάνοντας τεράστιες περιοδίες καθημερινά. Δεν υπάρχουν πλέον οι ανοιχτές ομιλίες σε κεντρικούς χώρους που πάμε σε ένα χωριό, τους μαζεύουμε όλους σε ένα καφενείο και τελειώνουμε. Ναι. Αλλά πάμε από καφενείο σε καφενείο, από σπίτι σε σπίτι, από έτσι πόρτα γίνεται, σε πόρτα, προκειμένου να χαιρετήσουμε, να έτσι πούμε γίνεται, δύο κουβέντες και να και πείσουμε να τον κόσμο. Να ζητήσουμε και να ζητήσουμε την ψήφο. Έτσι. Εκεί έτσι ακριβώς έχει σημασία τα άτομα τα οποία είναι υποψήφοι, ποια ήταν μέχρι τώρα η κοινωνική τους παρουσία, ποια ήταν η ενασχόλησή τους και η προσφορά τους στα κοινά, ποια ήταν η συμμετοχή τους σε κοινωνικές δράσεις. Ωραία. Γιατί ο πολίτης δεν πώς θα αξιολογηθούν εδώ τα κόμματα, πες, ναι, Στέφανε, για να κλείσουμε. Τα κόμματα θα εδώ στο νομό Ιωαννίνων, στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Θα έχουμε διαφοροποιήσεις, αυτό θέλω να πω, με δεδομένες τις υποψηφιότητες, όπως τις περιέγραψα λίγο πριν. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η κεντροαριστερά έχει μια επικράτηση στην περιοχή εδώ, παραδοσιακά. Οπότε τα πράγματα δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν. Είναι βέβαιο ότι από τη Νέα Δημοκρατία είναι συγκεκριμένα, φαίνονται κάποια πράγματα ποιοι οδηγούνται στο να ξαναεκλεγούν, όπως επίσης και από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει και αυτός ικανός υποψηφίους, ναι, και ψηφοσυλλέκτες που μαζεύουν. Αυτό είναι. Οι ψηφοσυλλέκτες είναι το ζήτημα. Τώρα στο Πασόκ υπάρχει αυτή η αλλαγή στα πρόσωπα. Ναι. Υπάρχει αλλαγή στα υπάρχει πρόσωπα. Υπάρχει το ενδιαφέρον εκλογής, ναι, εδώ γι' αυτό. Υπάρχει το ενδιαφέρον της εκλογής, αλλά όμως έχουν την πρόσβαση, την ικανότητα της πρόσβασης σε αυτά τα πρόσωπα μέσα στον χώρο τους, μέσα στον χώρο των, ναι, ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη πρόσβαση? Ας το ερώτημα αυτό, έτσι, Στέφανε, φιλή μου, να κλείνουμε. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει βαθμία τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια εξομάλυνση μεταξύ των νομών. Δεν υπάρχουν πλέον νομοί που δίνουν το αποτέλεσμα στην περιφέρεια. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής περιφέρειας δίνει το αντίστοιχο παράδειγμα, mm-hmm, που έχουμε και στο κεντρικό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Γιατί οι χίλιοι σταυροί που μπορεί να χωρίζουν την Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννα δεν είναι καθοριστικό στατιστικό μέγεθος, αλλά δείχνει κάποιες τάσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, για να επιμείνω λίγο προς τα πρόσωπα, γίνεται χαμός. Αυτή τη στιγμή στα τρία μεγάλα κόμματα, έτσι, ναι, υποψήφοι, γυναίκες και άντρες, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Να το πω στα ελληνικά, όπως το είπε ο Στέφανος, είναι door to door τώρα η μάχη. Έτσι. Είναι πόρτα-πόρτα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το επίπεδο σχέσεων υποψηφίου με ψηφοφόρο. Ναι. Υπάρχει δεσμός. Ο ψηφοφόρος αναγνωρίζει στον υποψήφιο κάποιον που στέκεται πάνω του. Έτσι. Για τα συμφέροντά του, για την ιδεολογία, mm, για τις ανάγκες του και θέλει να τον εκπροσωπήσει. Για τα συμφέροντά του ξανά, δεν είναι γενικός αυτός που είναι του κόμματος, αυτός που είναι της γραμμής, αυτός που είναι της ιδεολογίας. Είναι αυτός που θέλει να στηριχθεί και τον εκπροσωπήσει.
θα γίνει μέχρι το τέλος μάχη, μέχρι το Σάββατο το βράδυ, κυρίως τα τρία μεγάλα κόμματα, αυτό είναι σαφές. Τα ψηφοδέλτια αυτών των τριών κομμάτων έχουν διαφοροποιήσει σχέση με το παρελθόν και είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά των δυναμικών που έχουν δημιουργήσει, ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν μέχρι το τέλος τη μάχη της πρωτιάς, η οποία έχει συμβολικούς, παίζει συμβολικό ρόλο σαφώς, αλλά παίζει και ένα ρόλο ουσιαστικό, αυξάνοντας τις ψήφους που θέλουν, παίρνουν και υποψήφιοι ψήφους. Έτσι. Είναι διαφορετικό το περιβάλλον, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί πρέπει να το δεις πώς γίνεται η καμπάνια εκ των έσω, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα δίνουν οι υποψήφιοι τους μάχη σταυρό με σταυρό. Στην επόμενη δημόσια συζήτηση που θα γίνει σύντομα, άμεσα θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τον νομό Ιωαννίνων και με ονόματα θα δούμε τα ασταύρωτα ψηφοδέλτια της προηγούμενης εκλογής που διεκδικούν όλοι οι υποψήφοι των κομμάτων, ιδίως ο μεγάλων. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε Ντόβα, φίλη μου, Μόνα Καραμίτσο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ στο απόψινό δελτίο ειδήσεων.